Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι. Το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού όλο ένα και περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος προσφέρουν σε όλους εμάς τους καταναλωτές νέα ανταγωνιστικά πακέτα. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση, δημοσιογράφος του Insider.gr. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Εκτός από τη ΔΕΗ, στην αγορά μπαίνουν και εναλλακτικοί προμηθευτές, οι οποίοι πουλούν ηλεκτρικό ρεύμα σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές, αλλά και στο δημόσιο, ύστερα από την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τώρα, τι κερδίζουν οι καταναλωτές από όλο αυτό? Καταρχήν, μεγάλες εκπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα 30% έκπτωση για μεγάλους λογαριασμούς. Να λέμε μεγάλους λογαριασμούς, εννοούμε υψηλές καταναλώσεις, της τάξης των να είναι 2.500 κιλοβατόρες. Όταν πρόκειται για μικρότερες καταναλώσεις, για 800 κιλοβατόρες ή λίγο παραπάνω, καλό είναι οι καταναλωτές να κάνουν μια έρευνα αγοράς, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμφέρει να παραμείνουν στη ΔΕΗ. Χοντρικά, όπως υποστηρίζουν κάποιες επιχειρήσεις του χώρου, το κέρδος που έχει ένα νοικοκυριό είναι περίπου ένας λογαριασμός το χρόνο. Ωραία. Ποια είναι η διαδικασία σύνδεσης? Η διαδικασία σύνδεσης είναι πολύ απλή, αλλά καταρχήν αναφέρουμε ότι δεν μπορεί κάποιος καταναλωτής που έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές στην ΔΕΗ να μετακινηθεί σε άλλο πάροχο. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πληρώσει κάποια εγγύηση, κάποια προκαταβολή, που είναι ουσιαστικά για τη σύνδεση. Αυτό υπολογίζεται με τον τρόπο που υπολογίζεται και στη ΔΕΗ, το πληρώνει με τον πρώτο λογαριασμό. Για να πούμε ένα πρακτικό παράδειγμα, είναι για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μέτρων είναι περίπου 120 ευρώ. Okay. Βλέπουμε και πολλές συνέργειες το τελευταίο καιρό στον χώρο. Ναι, χθες μόλις ανακοινώθηκε μια συνεργασία μεταξύ της Serpentison και των Public. Τα ΕΛΤΑ, όπως ξέρουμε, έχουν μπει δυναμικά στο χώρο. Έχουμε τη συνεργασία της Proteria με την Cosmote και το Γερμανό. Τέτοιες συνεργασίες θα γίνουν πολλές, καθώς οι εταιρείες αυτές αναπροσαρμόζουν το marketing για να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον από όλο αυτό είναι ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν συνδυαστικά πακέτα, ενώ κάποιες επιχειρήσεις προσφέρουν μέχρι και ασφάλιση του λογαριασμού, όπου σε περίπτωση που ο καταναλωτής αρρωστήσει ή χάσει τη δουλειά του, μπορεί να αποπληρώνει το λογαριασμό.